έχουμε έρθει στην Αγόρανη, παιδιά. Μας ειδοποίησαν εδώ πέρα ένας φίλος δικός του χώρος εδώ μέσα, μια αποθήκη, ότι στη γειτονιά ακούγονταν κραυγές από κάποια ζώα που λες και ήταν παγιδευμένα. Και ήρθαμε εδώ πέρα και είδαμε ότι μέσα σε μια κάδη, σε αυτή εδώ πέρα, είναι παγιδευμένα δύο κουνάβια, δύο πετροκούνοβα συγκεκριμένα. Τα πετροκούνοβα φουλιάζουν μέσα σε αποθήκες, μέσα στα χωριά, γενικά είναι ζώα τα οποία πλησιάζουν τον άνθρωπο και κάνουν καμιά φορά και ζημιές από τέτοια. Έλα εδώ. Επίσης, είναι ζευγάρι λογικά, γιατί το ένα είναι μεγαλύτερο. Αυτό περνάει το αρσενικό αριστερά και αυτό είναι το θηλυκό. Αυτό το καημένο ήταν στη λιθαρκική κατάσταση. Πρέπει μόνο να περνάνε μέρες εδώ μέσα τα ζώα και είναι κουρασμένα. Φαίνεται, τουλάχιστον το ένα είναι κουρασμένο. Αυτό που θα κάνουμε είναι. Δεν θέλουμε να τα πιάσουμε, να τα στρεσάρουμε, γιατί είναι και μέρα και δεν ξέρεις πού μπορεί να πάνε και, δαγκώνουν κιόλας. Και θέλει προσοχή τα ζώα που δαγκώνουν. Θα πάρουμε μια σανίδα. Θα τη ρίξουμε μέσα και θα φύγουν μόνο τους, γιατί είναι πολύ καλοί αναρχητές. Εδώ βλέπουμε τα κουνάβια που παγιδεύτηκαν μέσα στην κάδη. Το ένα είναι σε καλή κατάσταση, το άλλο είναι σε λιθαργική κατάσταση. Κοιμάται, μπορεί να μην είναι και πολύ καλά στην υγεία του, θα δούμε. Φοβάστε. Κάψω από μακριά, πήγαινε μακριά και παιδιά, το ένα το κουνάβι έφυγε, έχει μείνει το αρσενικό μέσα, είναι σε κατάσταση σοκ το ζώο, έχει φοβηθεί. Θα το αφήσουμε να ερεμήσει και να φύγει μόνο του, έχουμε βάλει εδώ πέρα τη σανίδα και θα ανέβει και θα σκαρφαλώσει και ελπίζουμε να φύγει μόνο του, θα το παρακολουθούμε, πάμε να φύγουμε.